Να σας δείξω τι γίνεται με τη βλακεία που ονομάζουν αυτοί 7 χρόνια εγγύηση. Δεν υπάρχει 7 χρόνια εγγύηση, απλώς είναι ένα καρότο το οποίο το χρησιμοποιούν που, ειδικά η οικία, για να μπορεί να πουλάει. Όχι ότι όλα περνάνε στην εγγύηση 7 χρόνια. Ωραία, κοιτάξτε το τιμόνι έχει ξεφλουδίσει. Είναι εντυπωσιακό να δείτε. Όλο το τιμόνι γύρω-γύρω έχει ξεφλουδίσει. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο το δικό μας. Έχει πάρα πολλά τιμόνια τα οποία τα προβλήματα έχουν παρουσιαστεί με αυτόν τον τρόπο. Γερμανία, Αγγλία, Ελλάδα. Αλλά δεν τα περνάνε στην εγγύηση. Δηλαδή είναι ψέματα. Εγγύηση δεν υπάρχει αυτό, ορίστε. Κατάντια. Δεν το δέχονται που παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα στο τιμόνι και η εταιρεία δεν το δέχεται. Είναι από ό,τι λένε εξωτερικοί παράγοντες. Αυτή είναι βλακεία. Δηλαδή εμείς πήραμε το μαχαιράκι, πήραμε τη λάμα και ξύσαμε. Ήταν νύχια μας, ορίστε. Τι γίνεται. Τα πλαστικά της σκιά, ειδικά το Ρίο, έχουν μεγάλα προβλήματα. Θα σας δείξω μετά και άλλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Να σας δείξω και ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε και η οποία εγγύηση δεν ισχύει. Ορίστε, εδώ μέσα, αυτός εδώ ο αραγωγός, όπως και ο διπλανός, υπάρχουν δύο μικρά διχαλάκια τα οποία ισχωρούν σαν ένα μικρό αξονάκι είναι, κατά τα οποία κατευθύνουν δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω τα πτερύγια εδώ του αεραγωγού. Αυτά, όταν χρησιμοποιούμε το air condition ή το θερμό αέρα, τι γίνεται, υπάρχουν διαστολές και στολές μέσα στο πλαστικό, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα πλαστικά μέσα. Δεν το δέχεται, δεν περνά στην εγγύηση, έχουν σπάσει και αυτά όλα μέσα σε 2 χρονάκια. Το άλλο το διπλανό, ακριβώς το ίδιο έχει συμβεί. Τα 5 ευρώ σας κοστίζει το ένα και αυτό είναι πρόβλημα τη σκία, τα πλαστικά της και θα δείτε και άλλα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε είναι στο σημείο αυτό το πίσω αριστερό φανάρι. Τι έχει γίνει, τι γίνεται μάλλον. Τα δύο αυτά κομμάτια, το κόκκινο και το άσπρο, είναι δύο ξεχωριστά τα οποία έχουν τοποθετηθεί πρεσταριστά θερμό. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή γραμμούλα εδώ με το ρίχι, φαίνεται, το νιώθουμε. Με αποτέλεσμα τι γίνεται, όταν βρέχει εδώ να εισχωρούν μικρά σταγονίδια στο εσωτερικό. Με αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου τι είναι, το καλοκαιράκι όμως όταν κάνει πολύ ζέστη, τα μικρά αυτά σταγονίδια εξατμίζονται, δημιουργούν υδρατμοί, με αποτέλεσμα να θολώνει όλο αυτό το σημείο πίσω. Όταν πήγα στην αντιπροσωπεία μου είπαν όχι, μην γίσει. Ένα άλλο σημείο πάλι που θα σας δείξω. Είναι αυτό εδώ το σημείο, το πίσω του υλοκαθαριστήρα. Ο υλοκαθαριστήρας εδώ έχει σπάσει. Όταν πήγα και εκεί μου είπαν όχι και αυτό δεν υπάγεται στην εγγύηση. Φταίμε εμείς, έχω σπάσει εμείς ήδη. Δηλαδή εμείς, εγώ πήρα τον υλοκαθαριστήρα ή τον έσπασα ή κάποιο παιδί το έσπασε. Το κόλλησα με ηλεκτρίτ, λειτουργεί βέβαια. Αυτό να σας πω τι σημαίνει 7 χρόνια εγγύηση. Ένα άλλο σημείο πάλι. Εδώ ανοίγοντας το καπό, από την κάτω μεριά υπάρχει ένα μικρό κουμπάκι, πατώντας το κουμπάκι αυτό, ανοίγει το καπό. Το κουμπάκι αυτό μικρό προστατεύεται από μια μικρή μεμβράνη, η οποία είναι από ένα μεμβράνη κατασκευασμένο από ελαστικό καουτσού. Αυτό το ελαστικάκι εδώ φαγώθηκε. Όλα αυτά που σας λέω μέσα σε 2 χρόνια. Με αποτέλεσμα να λιώσει το πλαστικό και να πέσει το αξονάκι, το κλειψάκι του πλαστικού, το οποίο βοηθά να ανοίξει το καπό. Όταν πήγα στην αντιπροσωπεία μου είπαν ότι δεν το αλλάζουμε, διότι δεν είναι το λαστιχάκι που κοστίζει, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε όλη αυτή την κλειδαριά πίσω. Και κοστίζει. Και τους λέω, ωραία, εγώ τι φταίω, αν τα πλαστικά σας είναι χάλια. Απάντηση, δεν πήρα. Με αποτέλεσμα, να αναγκαστώ εγώ να βάλω ένα μικρό λαστιχάκι πίσω, μια μικρή ταινία, έτσι ώστε να μου κρατήσει. Και αυτό βέβαια δεν το έχουν περάσει την εγγύηση. Να σας δείξω ένα άλλο πρόβλημα επιπλέον. Στα άκρα του καπού υπάρχουν δύο αμορτισέρ. Ένα αριστερά και ένα δεξιά.
αυτά εδώ χαλάσαν. Με αποτέλεσμα τι, το καπό να πέφτει. Δεν μπορούσα να το κρατήσω, έπεφταν. Και πάλι, δεν τα άλλαξαν οι άτιμοι. Όχι, λέει, δεν είπα ότι εγγύηση. Όταν του ρωτάμε στατίστικα και του ρώτησα και άρχισαν να βάλω τι φωνέ μου και ήθελα να μου πούν με τι στο διάλογο, τι στο καλό πια παίρνουν στην εγγύηση, ποια είναι αυτά τα σημεία που παίρνουν για να ξέρω κι εγώ, είναι τρία σημεία, είναι δύο, ποια είναι αυτά τα σημεία τα οποία παίρνουν στην εγγύηση. Δεν απαντήσαν. Βέβαια έκανε και φασαρία, η λεγόμενη με τον ελληνικό τρόπο, αλλά δεν κάνει τίποτα. Α προσέχει ο καταναλωτή τι αγοράζει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πήρα αυτό το αμάξι γιατί θεώρησα ότι με 7 χρόνια κάτι μπορούσα να κάνω. Αλλά το μετάνιωσα και το πουλάω έτσι κι αλλιώς. Έχω βάλει μια μικρή ανακοίνωση εδώ. Το πουλάω. Φεύγει. Δεν μπορώ. Φάγα να χτίσει με τους βλάκες εδώ την εγγύησή τους. Εδώ δεν ξέρω αν φαίνονται καλά. Στον ήλιο, ειδικά στα LED, υπάρχουν διάφορες γραμμές. Λέτε και έχω πιάσει το γυαλόχαρτο. Και το έχουμε κάνει με γυαλόχαρτο όλο το καπό. Και από ό,τι μου είπαν οι τεχνικοί εδώ, είναι μάλλον πρόβλημα που παρουσιάζεται στην πογιά και στο βερνίκι. Δηλαδή οι ακτίνες ισχωρούν βαθιά μέσα στην πογιά, με αποτέλεσμα να φαίνονται αυτές οι μικρές γραμμές. Λέτε και έχετε πάρει εσείς ο ίδιος το γυαλόχαρτο. Ενώ δεν είναι. Και είναι ομοιόμορφες όλες αυτές οι γραμμές. Δεν ξέρω αν φαίνονται καλά, αλλά είναι ομοιόμορφες σε όλη την επιφάνεια. Αυτό είναι πρόβλημα του εργοστασίου βέβαια. Και αυτό εδώ δεν περνά στην εγγύηση, τίποτα. Ούτε και αυτή η περίπτωση. Ένα άλλο πάλι πρόβλημα. Το κλειδάκι αυτό εδώ, όπως βλέπουμε, υπάρχει ένα κάλυμα. Είναι ένα στιχένιο αυτό το σημείο. Πατώντας το ένα εδώ κουμπάκι, κλείνει και το άλλο κάτω ανοίγει και στο σημείο αυτό το καπό. Αυτό το λάστιχο έλειωσε μέσα σε 2 χρονάκια και έλειωσε, όταν λέμε πραγματικά έλειωσε. Δεν μπορούσα να ανοίξω ή να κλείσω. Όταν πήγα στην αντιπροσωπεία με γέλια μου που μου απάντησαν πάλι, αφού ξέρετε την απάντηση, δεν το περνάμε στην εγγύηση. Είναι το τρίτο που αλλάζω. Και εδώ τίποτα. Έχουν πρόβλημα τα λάστιχα της σκία, έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό και δίνουν και 7 χρόνια. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι δίνουν 7 χρόνια για να μπορεί να τραβάνε πελατεία, αλλά τα 7 χρόνια αυτά πραγματικά δεν ισχύουν.